Πάμε στο Γιάννη Ανιφαντή στη Βουλή, γιατί είχαμε τις τελευταίες μέρες για ακόμη μια φορά ένταση σε ό,τι έχει να κάνει με την εξεταστική, Γιάννη, η οποία έχει διακόψει τις εργασίες της. Η εξεταστική έχει διακόψει τις εργασίες της σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις και τώρα έχει δοθεί χρόνος προκειμένου να γραφτούν τα πορίσματα. Να θυμίσουμε ότι μέχρι τις 8 Μαρτίου πρέπει να έχουν συνταχθεί τα πορίσματα και, να έχουν κατατεθεί και μέχρι και στις 11 αναμένεται να συζητηθούν στην τελευταία συνεδρίαση που θα γίνει της Εξεταστικής Επιτροπής. Να σας πω ότι όπως μας έγινε και χτες γνωστό, αναμένεται να φτάσει από μέρα σε μέρα στην Βουλή η ποινική δικογραφία από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, ένα αίτημα από με την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτήν την πληροφορία ζήτησε να υπάρξει μία παραπάνω εβδομάδα προκειμένου να γραφτούν τα πορίσματα. Το ΚΚΕ ζήτησε να υπάρξει άμεση σύγκληση εκ νέου της Εξεταστικής Επιτροπής. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται είναι πως δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί για να τελειώσει η Εξεταστική Επιτροπή που αναζητά τα αίτια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Να πούμε μόνο ποια θα είναι η διαδικασία όταν η δικογραφία φτάσει εδώ στην Βουλή. Θα υπάρχει σε ένα δωμάτιο, σε μια αίθουσα της Βουλής, υπό αστυνομική φρούρηση, και εκεί θα μπαίνουν τα μέλη μόνο της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα μπορούν να τη μελετούν, να την διαβάζουν, δεν θα μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες, αλλά θα μπορούν να την μελετήσουν όση ώρα αυτοί το επιθυμούν, προκειμένου να πάρουν κάποια κομμάτια, να τα χρησιμοποιήσουν για να συντάξουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες τα πορίσματα που θα καταθέσουν μέχρι και τις 8 Μαρτίου. Τώρα να σας πω ότι σήμερα και εδώ φυσικά στην Ολομέλεια υπήρξε αναφορά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η Βουλή τίμησε την μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν, τηρώντας ενός λεπτού σιγή κατά την έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, με τον κύριο Πλακιωτάκη να υπενθυμίζει τον όρκο που έδωσαν οι βουλευτές λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα, που είναι δέσμευση για διάγνωση, απόδοση ευθύνης και διόρθρωση των διαχρονικών παθογενειών, επισημένοντας πως πρέπει να υπάρξει ταχύτερη και αντικειμενική κρίση. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.